Επιστροφή λοιπόν εδώ πίσω στο στούντιο. Θα περάσουμε σε ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα, καθώς σε μάστιγα έχουν εξελιχθεί οι πνιγμοί στις ελληνικές θάλασσες τα τελευταία χρόνια. Ο μεγάλος αριθμός Ελλήνων και ξένων λουόμενων που υπερεκτιμούν τις δυνατότητές τους και η άγνοια και τους κινδύνους που κρύβει το υγρό στοιχείο έχουν σαν αποτέλεσμα εκατοντάδες συνάνθρωποι μας να χάνουν με τραγικό τρόπο τη ζωή τους στο νερό. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε σήμερα κοντά μας τον κύριο Στάθη Αβραμίδη, ο οποίος είναι στέλεχος του ΚΕΛΠΝΟ, επίκουρος καθηγητής ναυαγοσωστικής της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Μαζί μας είναι και η Αλεξάνδρα Κατσαρού. Καλησπέρα, Αλεξάνδρα. Καλησπέρα σε όλους. Καλό απόγευμα, καλή εβδομάδα. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα και επίκαιρο, καθώς βλέπουμε καθημερινά οι πνιγμοί να αυξάνονται στην Ελλάδα. Σοκ έχουν προκαλέσει τα στοιχεία που έχουμε. Να μας πείτε ποια είναι τα μέτρα πρόληψης πάνω στο κομμάτι αυτό. Καταρχήν να πω έτσι για να δώσουμε έναν εύθυνο τόνο, ότι το όνομά σας, Σωτηρία, είναι ό,τι χρειαζόμαστε. Η ελπίδα. Η ελπίδα για να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι ο καθένας από τη μεριά του. Το τι πρέπει να κάνουμε είναι ένα πολυδιάστατο θέμα, το οποίο αφορά και την πολιτεία και εμάς τους πολίτες, αλλά και τους επαγγελματίες που ασχολούνται γύρω από το αντικείμενο. Οπότε για να μπορέσουμε να απαντήσουμε καλά, σφαιρικά στο ερώτημα, πρέπει να το σπάσουμε σε τρία σκέλη. Τι κάνουν οι πολίτες, μέτρα ασφαλείας δηλαδή, που τα λέμε κάθε καλοκαίρι, αλλά η επανάληψη είναι η μητέρα της μαθήσεως. Δεν πρέπει να κολυμπάμε φαγωμένοι, αλλά τρεις ώρες μετά το φαγητό. Πρέπει να κολυμπάμε παράλληλα στην ακτή και όχι κάθετα, δηλαδή να μην απομακρυνόμαστε από αυτήν. Να μην υπερεκτιμούμε τις δυνάμεις μας, γιατί η ρυψοκίνδυνη συμπεριφορά είναι αυτή που δημιουργεί πολλά προβλήματα. Να μην καταναλώνουμε αλκοόλ κοντά στο νερό. Να χρησιμοποιούμε ατομικές συσκευές επίπλευσης όταν βρισκόμαστε κοντά ή γύρω από το νερό, ή ακόμα και όταν επιβιβαζόμαστε σε κάποιο πλωτό μέσο. Να ακούμε τις συμβουλές του ναυαγοσώστη. Προτιμούμε να κολυμπούμε σε ναυαγοσωστικά φυλασσόμενους χώρους, γιατί ανεξάρτητα από το αν είναι υψηλό ή χαμηλό το επίπεδο ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, ένα άλλο θέμα που χωράει απεριόριστη συζήτηση, ο ναυαγοσώστης πάντα ξέρει τους κινδύνους, είναι ο άρχοντας του λουτρικού χώρου και μπορεί να μας δώσει κατευθύνσεις. Τα παιδιά να μην απομακρύνονται από την φύλαξη των γονέων τους. Λένε οι ξένοι ότι όταν είσαι στο νερό και έχεις απομακρυνθεί σε απόσταση ενός χεριού από το παιδί, έχει πάει ήδη πολύ μακριά, γιατί ο πνιγμός χρονικά κοστίζει όσο το χτύπημα ενός τηλεφώνου ή το άνοιγμα της πόρτας. Άρα καταλαβαίνουμε ότι σε δευτερόλεπτα και σε πολύ λίγα εκατοστά νερού μπορεί να συμβεί. Ακριβώς, και όχι σε μεγάλα βάθη. Και μιλήσατε για παιδιά, αλλά εγώ τώρα εδώ θα αναφέρω και αυτό που σόκαρε το Πανελλήνιο πριν από λίγο καιρό, με την αεροσίδα εκείνη, γιατρό μάλιστα, η οποία ανέβηκε στο στρώμα θαλάσσης, ανοίχτηκε, όπως είπατε και εσείς πριν, και από εκεί και πέρα τελείωσε. Ήταν και τα μποφόρ μεγάλα. 24 ώρες αργότερα τη βρήκαν κατά τύχη ζωντανή, πολύ μακριά από την ακτή, από τα Χανιά. Και εδώ τι βλέπουμε, είναι μια επιστήμονας, είναι μια ενήλικας. Δυστυχώς, έχει παρατηρηθεί και στο παρελθόν να παρασέρεται από το θαλάσσιο ρεύμα και από ντροπή να μην ζητάει βοήθεια από τον ναυαγοσώστη, λουόμενη. Και ευτυχώς ο ναυαγοσώστης κατάφερε και είδε το στρώμα να απομακρύνεται και το πλησίασε. Πρέπει να πούμε ότι το ερέθισμα που θα κάνει τον ναυαγοσώστη να συνειδητοποιήσει τον κίνδυνο είναι οπτικό και όχι ακουστικό, γιατί τα θύματα, όχι τώρα στο στρώμα θαλάσσης που επιβιβάζεται, αλλά στα θύματα του πνιγμού, δεν έχουν τη δύναμη να φωνάξουν βοήθεια, γιατί όταν βγαίνει στην επιφάνεια το κεφάλι, δημιουργώντας αυτή την ενστικτόδη αντίδραση πνιγμού, που είναι το μοτίβο που έχει κάθε άνθρωπος που κινδυνεύει επειδή δεν ξέρει κολύμπη, με το που θα βγει το κεφάλι του πάνω από την επιφάνεια του νερού, δεν έχει δύναμη να φωνάξει βοήθεια. Οπότε ο ναυαγοσώστης πρέπει να τον δει, πρέπει να έχει όραση. Ένα στοιχείο το οποίο δεν προβλέφθηκε στις τρέχουσες διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 31 του 2018. Δηλαδή, μπορεί κάποιος και με μερική όραση να δουλέψει ως ναυαγοσώστης. Θα είναι ικανός. Μάλιστα. Γι' αυτό το Προεδρικό Διάταγμα πάντως έχουμε πολλά να πούμε, γιατί είναι ένα διάταγμα σωσό, κυρίες και κύριοι, το οποίο βγήκε τελευταία στιγμή. Τελευταία στιγμή υποχρέωσε τους Δήμους να έχουν τους δικούς τους ναυαγοσώστες και έφερε σε πολύ μεγάλη δυσκολία την πραγματοποίησή του. Το κακό είναι ότι ενώ υπήρξαν ισχυρές φωνές που γνωμοδοτούσαν θετικά προς την θέσπιση κατευθυντηρίων γραμμών
και διατάξεων πολύ χρήσιμων, αυτές δεν εισακούστηκαν. Και έτσι ελλείψη δημοσίου διαλόγου, δημόσιας διαβούλευσης, εισακούστηκαν λίγες φωνές. Όπου υπάρχει περιορισμένη δημοκρατία, το αποτέλεσμα δεν είναι πάντοτε το καλύτερο δυνατόν. Για παράδειγμα, μία από τις δυσκολίες που έφερε το Προεδρικό Διάταγμα είναι η υποχρέωση δήμων να έχουν πεντάμετρα ταχύπουλα σκάφη. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι αυτό ναι μεν αυξάνει το κόστος στις ακτές, αλλά ταυτόχρονα θα τις κάνει και πιο ασφαλές. Δυστυχώς δεν είναι έτσι. Ο λόγος είναι απλός. Τα πεντάμετρα ταχύπουλα σκάφη δεν έχουν την ευχέρεια ούτε επιτρέπεται να πλησιάζουν την ακτή. Άρα προορίζονται για να κάνουν διασώσεις στα βαθιά. Η έρευνα όμως έχει δείξει ότι οι περισσότεροι πνιγμοί συμβαίνουν στα πρώτα 10 μέτρα, το 42% των πνιγμών συμβαίνει στα πρώτα 10 μέτρα και σπάνια πνιγμοί συμβαίνουν από τα 50 μέτρα και μέσα. Άρα λοιπόν αυξήσαμε το κόστος, δυσκολέψαμε τη ζωή των δήμων, χωρίς να έχουμε το ανάλογο αποτέλεσμα σε σωτηρία ζώων. Και αυτό που χρειάζεται ουσιαστικά είναι ένας ναυαγός όστης. Ναι. Και οι ναυαγός όστης έπρεπε να βρεθούν την τελευταία στιγμή. Δηλαδή με τα κιάλια ψάχνουν τώρα δήμοι, όχι τώρα, από τον Απρίλιο, ναυαγός όστης. Και δεν είναι μόνο αυτό, και τους βρήκαν. Πώς θα τους πληρώσουν, τα κονδύλια? Ναι, είναι πολλά τα οποία θα έπρεπε να έχουν γίνει και δεν έχουν γίνει. Εγώ κατέγραψα 25 θετικά στοιχεία, τα οποία ήταν άκρως απαραίτητα και έγιναν και αξίζουν συγχαρητήρια στο Υπουργείο Ναυτιλίας και στη Διεύθυνση Λιμενικής Αστυνομίας, αλλά ταυτόχρονα κατέγραψα περίπου 100 σημεία τα οποία χρήζουν είτε διευκρινήσεων είτε επικαιροποίησης, ενώ ακόμα δεν έχει στεγνώσει καν το μελάνι. Παντού έχουμε ακούσει, δεν ξέρω αν είναι μύθος ή αλήθεια, και θέλω να μας πείτε τη δική σας άποψη, ότι ένα άτομο το οποίο δεν γνωρίζει να κολυμπάει κινδυνεύει περισσότερο στα ρηχά. Ισχύει αυτό? Ένα άτομο που δεν ξέρει να κολυμπάει δεν θα το θυμηθεί ενώ έχει πάει στα 500 Σωστά. μέτρα από την ακτή. Επομένως δεν είναι μύθος αυτό, έτσι Καθόλου. Είναι πραγματικότητα. Και αυτό που μας αναφέρεται είναι πολύ σημαντικό, το ότι ένα μεγάλο ποσοστό των πνιγμών σημειώνεται έτσι μόλις λίγα μέτρα από την ακτή. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό και να το αναφέρουμε και να το τονίσουμε. Τι δείχνουν και τα στατιστικά? Εμείς βλέπουμε ηλικίες κάθε είδους. Σε ό,τι αφορά εκείνους που δεν τα κατάφεραν στην θάλασσα, που δεν υπολόγισαν σωστά, που ανοίχτηκαν. Θα μπορούσε κάποιος να πει ότι ίσως κινδυνεύουν περισσότερο κάποιες συγκεκριμένες ηλικιακές ζώνες, ηλικιωμένοι για παράδειγμα, τα παιδιά. Εμείς βέβαια βλέπουμε όλων των ειδών τις ηλικίες. Υπάρχουν ηλικιακές ομάδες που είναι πιο ευάλωτες, αλλά σημασία έχει να περιγράψουμε το πρόβλημα και να το θέσουμε στη σωστή του θέση. Δηλαδή, για παράδειγμα, ακούμε πάρα πολύ συχνά επαγγελματίες του χώρου και οι δημοσιογράφοι αναπαράγουν αυτά τα δεδομένα, να λένε ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε πρώτη θέση σε πνιγμούς στην Ευρώπη και σε δεύτερη στον κόσμο. Mm-hmm. Αυτό δεν είναι αληθές, δεν είναι ακριβές. Τα επιδημιολογικά στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στην έκθεση που έκανε για τον πνιγμό το 2014, που είναι ότι πιο πρόσφατο το 2014 και πιο άρτιο επιστημονικά, κατατάσσει την Ελλάδα έκτη στους 28 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 39 σε σύνολο 116 χωρών που κατέθεσαν στοιχεία. Δηλαδή, τα πράγματα δεν είναι τόσο τραγικά έτσι όπως τα λέμε, αλλά ποιος είναι περήφανος για μια έκτη θέση στην Ευρώπη των 28 και 39 σε 116 χώρες? Δηλαδή, είναι σίγουρο ότι κάτι πρέπει να γίνει. Και εμένα, ένα κράτος που έχει χιλιάδες νησιά, περιβάλλεται παντού από θάλασσα και δεν ξέρω πόσο μεγάλο ρόλο έχει παίξει και ακριβώς αυτό το γεωγραφικό στοιχείο. Δηλαδή, βλέπουμε συγκεκριμένες περιοχές, παρατηρείτε εσείς και μέσα από το Κέλπινο συγκεκριμένες περιοχές όπου άνθρωποι κινδυνεύουν περισσότερο? Ας πούμε, ακούμε πολύ συχνά για τα Χανιά. Και σημειώνονται έτσι αρκετοί πνιγμοί στα Χανιά, πραγματικά. Όπως και στη Θεσσαλονίκη, μάλιστα, το Σάββατο έτσι, είχαμε μία είδηση με πνιγμό πάλι νέου ατόμου. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει δυνατότητα στοχευμένης καταγραφής περιστατικών για να ξέρουμε ανά περιφέρεια το τι συμβαίνει, γιατί δεν υπάρχει γραφείο επιδημιολογικής επιτήρησης. Τα μόνα στοιχεία που μπορούμε να αντλήσουμε είναι είτε από το Υπουργείο Ναυτιλίας είτε από την Στατιστική Υπηρεσία που βγαίνουν αρκετά αργότερα, δηλαδή δεν μπορούμε να τα έχουμε τώρα φρέσκα για να μπορούμε να κάνουμε άμεσες παρεμβάσεις. Αλλά ξέρουμε από την εμπειρία και όχι από την επιδημιολογία, εφόσον δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα αυτή τη στιγμή, ότι κάποιες περιοχές της Ελλάδας που έχουν θαλάσσια ρεύματα και υψηλό τουρισμό, ότι είναι πιο ευάλωτες από κάποιες άλλες. Όπως τα Χανιά και όπως και άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί βρίσκονται και τα βαθύτερα αίτια.
κύριε Βραμίδη. Είναι η άγνοια σε συνδυασμό με την μη ικανότητα της πολιτείας να θεσμοθετεί σωστά και να μπορέσει να προσφέρει σε επίπεδο λουτρικού χώρου άρτια φύλαξη. Δηλαδή είναι ένα μείγμα πολύ θανατηφόρο στο οποίο εμπλέκονται πάρα πολλοί παράγοντες. Θεωρείτε ότι οι Λουόμεν ίσως υπερεκτιμούν τις δυνατότητές τους? Είναι σαφές ότι συμβαίνει αυτό. Προχθές, για παράδειγμα, το βράδυ κολύμπαγα στη θάλασσα και έβλεπα δύο κοριτσάκια, σε πολύ ρηχά βέβαια. Στο ένα χέρι είχαν ένα χυμό και στο άλλο είχαν ένα τόστ. Και την ώρα που έμπαινα, οι γονείς ήταν απ' έξω, τους λέω: ξέρετε ότι δεν πρέπει να το κάνετε αυτό, πρέπει να βγείτε. Μου είπανε: ναι, θα βγούμε σε λίγο. Αλλά όταν βλέπεις ότι υπάρχει στη βάση λάθος και ότι η πολιτεία. Βέβαια, είναι οι γονείς το πώς έχουν διαπαιδαγωγήσει το παιδί. Ναι. Και πώς το έχουν εκπαιδεύσει έτσι πάνω σε αυτό το κομμάτι. Τώρα που μιλάμε για παιδιά, μιας και είστε εδώ και είστε ο μόνος Έλληνας, να το πούμε και αυτό, που έχει βραβευτεί δύο φορές από το Παγκόσμιο Hall of Fame Κολύμβησης για την διεθνή προσφορά και τις προσπάθειες που καταβάλλετε να καθιερωθεί η ναυαγοσωστική στην Ελλάδα. Τα σχολεία. Γιατί δεν είναι υποχρεωτικό να υπάρχει στα σχολεία, λοιπόν, το μάθημα της κολύμβησης? Είναι κάτι που... Είναι πολύ σημαντικό, ναι, να υπάρξει. Ευχαριστώ για αυτή την ευκαιρία που μου δίνετε. Από πέρσι, νομίζω, ή μπορεί να είναι τρίτη χρονιά φέτος, ξεκίνησε το μάθημα της κολύμβησης στα σχολεία με πρωτοβουλία ενός εξαιρετικού συναδέλφου γυμναστή, και όχι μόνο, έχει πάρα πολλά πτυχία, του Κώστα Αλεξίου, ο οποίος ως διευθυντής φυσικής αγωγής, όταν ήταν στο Υπουργείο Υγείας, κατάφερε και έκανε πραγματικότητα ένα όνειρο άνω του ενός αιώνα. Σας λέω για να δείτε ότι υπήρχαν προσπάθειες από το 1900 κάτι με τον Παναγιώτη Νάστο, έναν αφανή πρωτοπόρο της κολύμβησης και της ασφάλειας στο νερό, να καθιερωθεί το μάθημα της κολύμβησης στα σχολεία. Δεν έγινε και ήρθε ο Κώστας Αλεξίου περίπου 124 χρόνια αργότερα να το κάνει πραγματικότητα. Οπότε το μάθημα στα σχολεία υπάρχει. Μία παράλληλη πολύ σημαντική δραστηριότητα αυτής της επιτυχίας που αξίζει συγχαρητήρια. Με ό,τι δυσκολίες μπορεί να έχει ένα τέτοιο γιγαντιαίο εγχείρημα, να μπορέσουμε να αφυπνίσουμε συνειδήσεις, να κάνουμε τα δημοτικά σχολεία να το αγαπήσουν, να το υιοθετήσουν και υλοποιήσουν. Είναι κάποιες δράσεις που κάναμε στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση με τίτλο «Ασφαλής Ελλάδα, μια ευκαιρία στα παιδιά και εφαγωνίζεστε αθλητικής ναυαγοσωστικής». Τρεις πανελλήνιες δράσεις που πήραν έγκριση από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Είχαν κατατεθεί ως μέρος του Εθνικού Σχεδίου Ασφάλειας στο Νερό που είχα συντάξει με την τρέχουσα Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας και τον Γενικό Γραμματέα, τον Γιάννη Μπασκόζο, η οποία είχε τεράστια απήχηση και επιτυχία και η οποία φέτος υιοθετείται για μία ακόμα φορά από την πρωτοβάθμια Διεύθυνση Υγείας του Υπουργείου Υγείας για να κατατεθεί ξανά στο Υπουργείο Υγείας, έτσι ώστε από εδώ και πέρα, επίσημα, με τη βούλα του Υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με του Παιδείας, να διεξάγεται δράση ασφάλεια στο νερό. Ναι. Πάντως γνωρίζουμε ότι στο παρελθόν είχατε πραγματοποιήσει και μια πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία με θέματα μοντέλα και τις τεχνικές επιβίωσης και διάσωσης στη θάλασσα. Η μερίδα στην ιατρική στη θάλασσα, αν δεν κάνω λάθος, το πρόγραμμα των μεταπτυχιακών σπουδών είχε γίνει αυτό. Θα θέλαμε να μας μιλήσετε για τα μοντέλα αυτά. Λοιπόν, πρέπει να πω ότι είσαστε διαβασμένες και ψαγμένες. Ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία αυτή. Ήταν κάτι που το θεωρώ μέρος της δουλειάς και που ούτε καν φανταζόμουν αυτό το ρωτούσατε. Μοντέλα και κανόνες διάσωσης είναι χρήσιμα πράγματα που έχουν προκύψει μέσα από την βιβλιογραφία και την έρευνα, τα οποία μπορούν να κάνουν πιο προσεκτικό τον λουόμενο και πιο έτοιμο πόλεμο τον επαγγελματία, ο οποίος θα πραγματοποιήσει πρόληψη ασφαλεία, πρόληψη διάσωση και φροντίδα. Ένα από αυτά είναι αυτό που ανέφερα πριν, η ενστικτόδης αντίδραση του πνιγμού, που μας λέει ότι όταν κάποιος δεν ξέρει να κολυμπάει, δεν φωνάζει βοήθεια. Κουνάει τα χέρια του και τα πόδια του ατάλλαντα, ανίκανα να τον βοηθήσουν να κρατηθεί στην επιφάνεια. Mm-hmm. Και όταν θα τον πλησιάσει κάποιος για να τον σώσει, θα πρέπει να κάνει όλη τη δουλειά ο επαγγελματίας ήρας τέχνης διασώσης, γιατί δεν έχει τη δύναμη να πιαστεί από κάτι που θα του δώσεις. Mm-hmm. Να κάνω μια ερώτηση τώρα σε αυτό το σημείο. Εάν δεν ξέρουμε επαγγελματικά ήρας τεχνικά και πάμε να σώσουμε επειδή είναι ο συνάνθρωπός μας στη θάλασσα και το βλέπουμε ότι πνίγει, το δυσκολεύεται, αυτό είναι εξίσου επικίνδυνο? Είναι αν το κάνεις με λάθος τρόπο. Γιατί το άνθρωπο που κινδυνεύει μπορεί να θέσει και τη δική σου ασφάλεια σε κίνδυνο. Δηλαδή, ο πιο ασφαλής τρόπος είναι να τον πλησιάσει από πίσω ή να του δώσει ένα αντικείμενο που επιπλέει. Mm-hmm. Μια σανίδα κολύμβησης, μια μπάλα, αυτό, ένα σωσίβιο,
Ακόμα και την μπλούζα σου να τη βγάλεις και να του τη δώσεις, δημιουργώντας απόσταση ασφαλείας. Mm-hmm. Ένα άλλο ενδιαφέρον που θα μπορούσε κανείς να έχει υπόψη του είναι ο κανόνας 1-10-1. Προέκυψε πάλι από έρευνα ενός ξένου φυσιολόγου, ο οποίος είπε ότι σε περίπτωση που πέσεις παρά τη θέλησή σου μέσα σε υποθερμικό περιβάλλον, σε πολύ κρύο νερό, mm-hmm. προκειμένου να επιβιώσεις, πρέπει να μείνεις ακίνητος το πρώτο λεπτό, ούτως ώστε να δώσεις χρόνο στον εαυτό σου να συνέλθει από το κρύο σοκ που δέχεσαι. Mm-hmm. Φανταστείτε ότι όταν μπαίνετε μέσα στο κρύο νερό, ο οργανισμός αντιλαμβάνεται ως εχθρό το κρύο και αρχίζει και έχει ένα αλεξέλεκτο λαχάνιασμα. Mm-hmm. Εκείνη είναι η στιγμή που μπορεί να έχεις εισρώφηση νερού στους πνεύμονες με αποτέλεσμα να πνιγείς. Άρα λοιπόν αφήνεις τον εαυτό σου ένα λεπτό να ηρεμήσει. Στη συνέχεια, αφού ηρεμήσει και πέφτει η καρδιακή συχνότητα και το λαχάνιασμα, έχει συνηθίσει δηλαδή το κρύο νερό, έχεις 10 λεπτά για να μπορέσεις να κάνεις ό,τι μπορείς για να βγεις από το νερό. Δηλαδή να σκαρφαλώσεις πάνω σε ένα ξύλο που επιπλέει, να φτάσεις μέχρι το βράχο, να φτάσεις σε μια σχεδία διάσωσης, οτιδήποτε. Και στη συνέχεια έχεις μία ώρα μέχρι να πεθάνεις από το κρύο. Περίπου. Mm-hmm. Δηλαδή τα 10 λεπτά είναι όσο σου δίνει η φυσιολογία του σώματός σου πριν να μουδιάσουν τα χέρια και τα πόδια και δεν υπακούνε στις εντολές του εγκεφάλου. Για ποια θερμοκρασία νερού μιλάτε? Μιλάμε για ανοιχτά ύδατα, ας πούμε, για ανοιχτή θάλασσα? Μιλάμε για θερμοκρασία νερού υποθερμική, δηλαδή όπου και να σου συμβεί, δηλαδή και σε πισίνα να σου συμβεί, όπως είχα πάει εγώ με την αδερφή μου Ελευθερία Βραμίδου να κάνουμε κάποιο σεμινάριο στην Αγγλία για έξοδο και διαφυγή από βυθισμένα ελικόπτερα. Mm-hmm. Και όταν βγάλαμε τη στολή στο τέλος του σεμιναρίου και πέσαμε στο νερό, το νερό ήταν παγωμένο. Εκεί θα μπορούσε να πάθει υποθερμία κανείς και να κινδυνέψει. Λέει η έρευνα ξανά από τον Mike Tipton, έναν πολύ σπουδαίο φυσιολόγο, ότι ο Ολυμπιονίκης κολύμβησης, η Sharon Davis, ασημένια Ολυμπιονίκης κολύμβησης, σε 10 βαθμούς Κελσίου δεν μπορούσε να κολυμπήσει περισσότερο από 10 λεπτά. Άρχισε δηλαδή, ενώ κολύμπαγε πρόστιο με το κεφάλι έξω, mm-hmm. σιγά σιγά να βυθίζονται τα πόδια και προς το τέλος του δεκαλέπτου να αρχίζει να εμβαπτίζεται. Μέχρι που τσίπανε οι ερευνητές, βγες από το νερό, σταματάμε το τεστ. Άρα καταλαβαίνουμε ότι και ένας Ολυμπιονίκης κολύμβησης σε 10 βαθμούς Κελσίου δεν μπορεί να αντέξει με ρούχα που κρατάνε κάποια θερμότητα πάνω από 10 λεπτά. Όλα αυτά που μας λέτε τώρα φέρνουν στο μυαλό τα όσα συνέβησαν στο μάτι της πριν από μια εβδομάδα ακριβώς, που άνθρωποι που επέζησαν έλεγαν ότι καταφέραμε να βρισκόμαστε μέσα στη θάλασσα και να κολυμπάμε απεγνωσμένα για 5 ώρες. Δηλαδή, εδώ καταλαβαίνουμε και τον άθλο και αυτή την προσπάθεια και αυτή τη θέληση για ζωή και τελικά τα κατάφεραν. 5 ώρες μέσα στο νερό. Είναι αρκετές ώρες. 5 ώρες μέσα στο νερό. Δεν μπορούμε να πούμε πολλά πράγματα απ' έξω εκ του ασφαλούς, mm-hmm. γιατί καταντάνε και μερικές φορές πολύ γραφικά ή θεωρητικά. Και το λέω αυτό πριν πω τι θα μπορούσε να έχει γίνει, χωρίς αυτό να είναι το απαραίτητο γιατρικό για αυτούς τους ανθρώπους που έζησαν αυτόν τον τρόμο. Mm-hmm. Όταν δίδασκα στο Leeds Metropolitan University στην Αγγλία επιβίωση στο νερό, δίδασκα ατομικές στάσεις επιβίωσης. Τους φορούσα life jacket και τους έλεγα κρατηθείτε σε κύκλο. Και οτιδήποτε και αν συμβεί, μην σπάσετε τον κύκλο. Γιατί όταν είσαστε αγκαλιασμένοι, προστατευόσαστε από το κρύο νερό, γιατί η ζέστη του ενός μεταφέρεται στους άλλους. Mm-hmm. Οπότε δεν ακουμπάνε πολλά σημεία του σώματός μας στο κρύο νερό. Έπαιρνα λοιπόν ένα λάστιχο με κρύο νερό, που καθαρίζαμε την άκρη της πισίνας, και τους κατάβρεχα στο πρόσωπο. Οι πρωτοετής, δευτεροετής, τριτοετής μου λοιπόν, έσπαγαν τον κύκλο, γιατί ήταν ανεπιθύμητο το κρύο νερό στο πρόσωπό τους. Και τους έλεγα, είσαστε σε πισίνα. Κλειστή. Θερμενόμενο νερό. Ξέρετε ότι είναι μάθημα και όχι πραγματικότητα. Και παρόλα αυτά, σας πάει τον κύκλο. Πώς εγώ μπορώ να σας διδάξω, παραμείνετε ψύχρεμοι, που είναι ο νούμερο ένα κανόνας ασφαλείας για κάθε επικίνδυνη κατάσταση και εκτός ελεγχόμενου περιβάλλοντος. Άρα, μερικές φορές καταντάει πολύ θεωρητικό και γραφικό το να πεις στον άλλο να έπρεπε να κάνεις έτσι το μάτι ή έπρεπε να κάνεις αλλιώς. Mm-hmm. Αλλά παρόλα αυτά, μπορούμε να τολμήσουμε να πούμε ότι αν καταφέρανε να απομακρυνθούν με κάποιο τρόπο οι άνθρωποι αυτοί από το σημείο του έντονου κινδύνου και βγαίνανε στα βαθιά, όπου ήταν πιο περιορισμένη η επαφή τους με την φωτιά και τους καπνούς, mm-hmm. θα μπορούσαν να επιμηκύνουν την επίπλευσή τους στο νερό μέχρι να έρθει βοήθεια, παίρνοντας τη στάση του αστερία, δηλαδή ανοίγοντας τα χέρια και τα πόδια σε τέτοια θέση, έτσι ώστε να μπορούν να κρατηθούν στην επιφάνεια περισσότερο. Κύριε Βραμίδη, σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σας σήμερα εδώ και τα όσα ενδιαφέροντα μας αναφέρατε. Αλεξάνδρα Κατσαρό, σε ευχαριστώ και εσένα. Καλό απόγευμα σε όλους.
Κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το μεσημέρι στις 3:15. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.